Γεια σας, καλά μου παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι μέσα στην τσίτα, είμαι μέσα στα νεύρα. Λίγο τώρα ηρέμησε, τι έγινε η δουλειά. Θέλω να ξεκινήσω με ένα quiz, θα το έλεγα, ένα προβληματισμό. Είστε σε ένα γραφείο και έχετε κάνει ένα συμφωνητικό με ένα φαγάδικο, ξέρω εγώ, από απέναντι σας και λέτε κάθε μεσημέρι θα με φέρνεις ένα γεύμα, ένα αναψυκτικό και μια σαλάτα. Ωραία, κάθε μέρα, όσες μέρες εργάζομαι τις εργάσιμες, θα με φέρνετε στις 12 η ώρα αυτό το μενού, το οποίο έχει 10 ευρώ και 50 λεπτά. Ωραία. Και θα σας πληρώνω κάθε μήνα. Εγώ. Σας φέρω κανονικά το μενού αυτό κάθε μέρα, σε κάποια φάση όμως ξεχνά να σας φέρω τη σαλάτα. Λες, εντάξει, δεν το κάνω θέμα. Μετά από μια εβδομάδα ξεχνά να σας φέρω το αναψυκτικό. Έτσι, έχεις όμως κάνει εσύ ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό και λες κάθε μήνα θα σας δίνω εγώ αυτό το ποσό για τα μενού που τρώω. Αυτά όμως τις παραβλέψεις του αναψυκτικού ή της σαλάτας που δεν σας τα φέρανε, δεν πρέπει να τα αφαιρέσουνε. Λογικό, λογικότατο είναι. Όταν εγώ τώρα εδώ και μια εβδομάδα δεν έχω σταθερό τηλέφωνο και το ίντερνετ μου με πετάει συνέχεια, με αποτέλεσμα να έχει το παιδί και να μου λέει μπαμπά, και να με παίρνει και στη δουλειά και να μου λέει μπαμπά δεν μπορώ να κάνω μάθημα, δεν έχω σύνδεση. Πολλές φορές έτυχε να είμαι και εγώ εδώ και να έρχεται από το δωμάτιο και μου λέει μπαμπά έχεις ίντερνετ, κοιτάω, όχι, ούτε εγώ λέει, με πέταξε από το μάθημα. Αυτό γίνεται εδώ και μια-δυο εβδομάδες. Αυτά όμως εδώ, εγώ γιατί να τα πληρώσω. Λοιπόν, έχω μαρτυρία, έχω ένα βίντεο τώρα, θα το ανεβάσω προσεκτικά, δεν θα αναφέρω σε ποια εταιρεία είμαι, τηλεφωνίας και αυτά, έτσι, και όπου υπάρχει τέτοιο θα σβήνω τα ονόματα και όλα αυτά για να μην έχουμε και προβλήματα, απλά θέλω να σας δείξω ότι το Μπαγκλαντές, στο Μπαγκλαντές λειτουργούν πολύ πιο καλύτερα από ότι εδώ πέρα. Έτσι, πάμε να δούμε το βίντεο. Ξέχασα να πω ότι πριν μια εβδομάδα πήρα στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας αυτής, περίμενα μη σας πω καμιά ώρα, έτσι, έμπαινα μέσα, πληκτρολογούσα με ένα ρομπότ μιλούσε, τι πρόβλημα έχετε, έπρεπε να πληκτρολογήσει το πρόβλημα, σας παραπέμπτω στον ειδικό, σε 5 λεπτά θα επικοινωνήσετε. Παίρνω σε μισή ώρα, ακόμα ο ειδικός, ο τεχνικός εκεί πέρα. Αυτό με φάγε μια ώρα. Σε κάποια φάση βρίσκω κάποια άκρη, με παίρνει τηλέφωνο ένας τεχνικός και μου λέει πώς είναι τα καλώδια σας, φίλε, μέχρι τώρα δεν είχα πρόβλημα, δεν πείραξα τίποτα, μη μου λες χαζά το λέω, άστα αυτά, αυτά για αλλού, σε αυτούς που δεν ξέρουν, τους άσχετους, ωραία. Μου λέει, έχεις σπλιτεράκι, αυτό το φίλτρο, διακλαδωτής. Λέω, έχω. Α, δεν πρέπει να το ρίξεις κάρτον. Τι λέτε ρε παιδιά, λέω, το φίλτρο θα βγάλω. Αυτό καθαρίζει τον ήχο, λέω, τηλέφωνο με ίντερνετ μαζί, γιατί αυτά είναι μαζί, σε μια γραμμή. Όχι, λέει, βγάλ το. Λέω, ρε φίλε, είσαι σίγουρος. Λέει, ναι. Εντάξει, το κλείνω. Βγάζω το σπλιτεράκι, ή πράγμα που ήξερα ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Το ίδιο πράγμα. Ξαναπέρνω μετά από δύο μέρες, λέω, αυτό και αυτό ένα τεχνικό σας. Όχι, λέει, ποιος σου είπε, λέει, το σπλιτεράκι είναι απαραίτητο. Πώς θα γίνει να το βγάλεις το σπλιτεράκι. Τέλος πάντων. Και σήμερα πάλι τρώω καμιά ώρα να πούμε μέχρι να βγάλω μια άκρη. Μετά το πρώτο λεπτό αρχίζει να χρεώνεται, να πληρώνω εγώ που έχω το πρόβλημα που αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους καθόλου καλά και να χρεώνομαι εγώ για τις πληροφορίες που θα μου δώσουν. Εγώ που τους πληρώνω και ζουν από μένα και από σένα και από όλους μας. Από εμάς ζουν, είναι υπαλληλάκια μας. Ωραία. Περνάει κάμια ώρα εφόσον σου έχω σπάσει τα νεύρα μου και με παίρνει κάποιος υπάλληλος. Πάμε να το δούμε. Καλημέρα. Για να ξανακάνω μια προσπάθεια, θα δείτε γιατί. Γιατί, παιδιά, στο Μπαγκλαντές είναι πιο οργανωμένοι. Λοιπόν, τους πήρα τηλέφωνο πριν από λίγο, λέω να επικοινωνήσει ένας τεχνικός μαζί μου, μέσα σε ένα λεπτό τους λέω, μέσα σε αυτό το λεπτό. Πέρασαν 10 λεπτά, τίποτα. Για να ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Η κλήση με διάρκεια έως ένα λεπτό είναι δωρεάν. Μετά το πρώτο λεπτό, ναι. Η χρέωση της κλήσης, ανεξαρτήτως διάρκειας, είναι 24 λεπτά, χωρίς φόρο, ναι, κινητής, ναι. Όταν καλείται από
Λάκι μας και θα πληρώνουμε εμείς, επειδή έχει πρόβλημα η γραμμή σας. Ωραία πράγματα. For English, plus 9. Κάτσε να περάσει το λεπτό, πες τις βλακίες σου εσύ. For English, plus 9. Δεν θέλω αγγλικά ρε άνθρωπε, τι έννοια να πατήσω. Στα ελληνικά θέλω να μιλήσω. Πείτε μου πιο συγκεκριμένα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω με το συγκεκριμένο θέμα. Τεχνική υποστήριξη. Θέλετε να εξυπηρετηθείτε για τον αριθμό από τον οποίο μας καλείτε. Ναι. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν. Δεν βρέθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τι δεν βρέθηκε ρε, με δουλεύεις 3 μέρες, δεν έχω σταθερό. Θα αμέσως με εκπρόσωπό μας. Άντε να δούμε. Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους απόδειξης των συναλλαγών και ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών μας, η κλήση αυτή θα ηχογραφηθεί. Ναι. Θέλεις ναι. να έχεις πρόσβαση στα αντίγραφα των λογαριασμών σου. Όχι, δεν θέλω. Γιατί πέρασε το ένα λεπτό και από εδώ και πέρα χρεώνομαι τώρα. Κατάλαβες, για δικιά τους δουλειά. Για δικιά τους. Να βρεις λογαριασμούς έως και 6 μήνες πίσω και να τους εκτιμήσεις. Όχι, δεν θέλω κοπέλα μου. Τελείωνε. Τελείωνε. Βγάλει την κασέτα, φέρε μου έναν άνθρωπο να μιλήσω. Βράσε μας τώρα, τελείωνε! Καλημέρα σας, ονομάζομαι Δήσου, πώς θα μπορούσα να σου βοηθήσω. Καλημέρα. Πήρα και πριν, τους είπα, είχα την απέτηση μέσα σε ένα λεπτό να με ενημερώσουν. Δεν έχω σταθερό εδώ και 3 μέρες και το ίντερνετ μου με πετάει συνέχεια. Δεν μπορεί το παιδί μου να διαβάσει, δεν μπορώ εγώ σαν YouTuber με 50.000 συνδρομητές και δεν θέλω να ανεβάσω πάνω να σας εκθέσω. Πείτε μου, θέλω να μου λύσετε το πρόβλημα τώρα, γιατί δεν έχω σταθερό εδώ και 3 μέρες και με πετάει συνέχεια το ίντερνετ. Θα πρέπει λίγο παρακαλώ να μιλήσουμε με το τμήμα της σταθερής γιατί βγήκα από τα κινητά. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο στην αμόλυνα σας. Μπορείτε να με τον ανώτερο, με τον διευθυντή μπορώ να μιλήσω γιατί με εσάς δεν μπορώ να βγάλω άκρη παιδιά. Ο ένας με λέει βγάλε το σπλιντεράκι, ο άλλος με λέει μην το βγάλεις το σπλιντεράκι. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω να σας συνδέσουμε τη σταθερή μας τηλεφωνία. Ωραία, σύνδεσε. Να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε και να σας συνδέσουμε. Ωραία, εγώ το λογαριασμό μου τον πληρώνω άψογα. Εδώ και ένα χρόνο έχω προβλήματα όμως. Γιατί να πληρώνω κανονικά τους λογαριασμούς από τη στιγμή που δεν έχω, που έχω αυτά τα προβλήματα. Πείτε μου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, εγώ θα πρέπει να το δούμε εξειδικευμένα. Και γιατί αυτή την κλίση, γιατί δεν τη χρεώνομαι εγώ στο κινητό μου ρε παιδιά, από τη στιγμή που εσείς είστε οι υπάλληλοι μου. Γιατί να χρεώνομαι τώρα εγώ για πρόβλημα δικό σας που δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Οι υπάλληλοι σας ουσιαστικά είμαστε με εξυπηρέτησης. Ωραία, σύνδεσέ με ένα τεχνικό. Ωραία, θα συνδέω αμέσως. Άντε. Δεν άκουσα, πείτε μου ξανά. Είμαστε στον χώρο με τη γραμμή ο Κριτή 504, εάν το τηλέφωνο πρέπει. Ναι, είμαι εδώ μπροστά στο τηλέφωνο, στο μόντι, μην με στη σύνδεση σου. Ναι. Ωραία, το ίντερνετ λειτουργεί κανονικά για να ξέρω σαν ευρωψυχείο. Αυτή τη στιγμή το ίντερνετ λειτουργεί αυτή τη στιγμή, αλλά με πετάει συνέχεια. Συνέχεια. Κάνω επανεκκίνηση εσύ. Ωραία, και εγώ το τηλέφωνο δεν παρατηρεί δηλαδή γραμμικά. Δεν πήραξε καθόλου τα καλώδια εγώ. Σε μια φάση που είχα το πρόβλημα πριν. Δεν είπα να πειραξε κάτι, είναι και κάτι, είναι και για να δω μια εικόνα και μόνο που δεν είχε πέρα για να δω το πρόβλημα. Ναι, τι. Δεν παρατηρήσει να έχει τέτοια γραμμή, δηλαδή που με το τηλέφωνο και το ίντερνετ, μήπως. Να κάνω πώ συνέβη, δηλαδή. Όχι. Σταθερό είχα τις περασμένες 2 εβδομάδες. Το ίντερνετ όμως έκανε μάθημα η μικρή και με έλεγε μπαμπά δεν έχω σύνδεση, με πετάει. Έρχομαι εδώ στο σταθερό μου, βλέπω ότι όντως δεν έχω ίντερνετ. Το σταθερό δούλευε. Αλλά τώρα εδώ και 3 μέρες δεν δουλεύει ούτε το σταθερό. Και το μόνο πράγμα που έκανε γιατί μου είπε ένας τεχνικός σας να βγάλω το φιλτράκι. Λέω ρε φίλε το φιλτράκι, θα βγάλω. Μου λέει ναι, βγάλω το. Το έβγαλα, δεν είδα διαφορά και το ξανά έβαλα πάλι. Πρόκειται να βάλει λοιπόν η κυρία Ντούρντα από πίσω που έχει. Ναι, άνθρωπο. Τα έχω κανονικά όλα, δεν είμαι κανένας άσχετος. Κανονικά τα έχω. Από. Ναι, πείτε μου. Το λαμπάκι του τηλεφώνου, πάνω στο ρότερ, ένα μεροπράσινο που λοιπόν. Όχι, ανάβουν μόνο τα 5 και το φόν. Και το τελευταίο, ποιο είναι, δεν βλέπω, το mobile δεν ανάβει. Κατάλαβα, δεν είχε ιδέα να το πόνε μισθό. Ωραία, θα ήταν αυτό στην περίπτωση. Το ροτεράκι δεν παίρνει το τηλεφώνο. Είχε το ροτεράκι, αν είπε. Ναι. Φίλε μου, αυτά τα έχω κάνει 150. Μην μου λες για reset, δεν είμαι κανένας άσχετος, σου λέω. Το έχω κάνει και reset, τι θες. Εσείς τώρα βλέπετε ότι δουλεύει το σταθερό με αυτό. Εσείς τι βλέπετε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το κάνω ένα reset. Θα το κάνω ένα reset. Μισό να βρω ένα μητερό πραγματάκι. Να βρήκα. Λοιπόν. Θα το κάνουμε ένα reset. Ωραία. Περιμένω να σβήσουν όλα τα λαμπάκια. Για να το βρήκα κάτω το κουμπί. Εδώ είμαστε. Σβήνει ένα-ένα ο συνήθως. Τακ, τακ.
Σβήσαν όλα, το αφήνω. Ναι, να περιμένω κανένα δύο λεπτά τώρα μέχρι να ανοίξει τώρα αυτό. Άσε που το ρούτερ δεν είναι και καλό, δεν πιάνε ούτε στο δίπλα δωμάτιο. Είχα ένα τυπηλή και πιάνε μέχρι 5 χιλιόμετρα. Αυτό δεν κάνει τίποτα το δικό σας, να ξέρετε. Και το λένε πολλοί, όχι μόνο εγώ. Δεν το, μου το κάνει συνέχεια, εδώ και ένα χρόνο ρε παιδιά, έχω προβλήματα. Εδώ και ένα χρόνο αγανάκτησα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δούμε τι έχει γίνει, μια σύστηση. Να, τώρα με έκοψε το ίντερνετ. Κάτω θα μου πεις αφού έκανα ρίστα. Ναι, ναι κόπηκε το ίντερνετ. Ναι, ναι, γιατί έκανα το... Ναι. Να πω ότι δεν πληρώνω. Χθες πληρώσω το λογαριασμό, ακόμα δεν με στέλνετε μηνύματα, έβαλα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν εγώ πληρώνω σταθερό ένα ποσό και δεν έχω 4-5 μέρες 10 ίντερνετ ή σταθερό, γιατί να μην μου τα αφαιρέσετε το λογαριασμό, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή είναι η κοροϊδία, αυτή η κοροϊδία δεν μ' αρέσει. Πείτε κάτι εσείς στους ανωτέρους σας, meeting κάνετε, πείτε παιδιά, ο κόσμος έχει πρόβλημα, μιλήστε κι εσείς λίγο. Και εσείς τα βιώνετε, δεν τα βιώνουμε μόνο εμείς. Όλοι πάλι είμαστε. Τώρα είναι αναμένο, θα σας πω, είναι αναμένο το power, είναι, κάθε μισό να βάλω τα γυαλιά μου γιατί, λοιπόν είναι αναμένο, το power είναι το Wi-Fi 2.4 και το Wi-Fi 5, τα άλλα είναι σβηστά. Ο ναι, ναι, αυτό. Σε αυτό πάρτε, ναι. Ωραία, εδώ. Ωραία, οπότε πρέπει να είναι καλύτερα πάλι στο κουτό. Αυτό είναι πάλι το ίδιο, το τηλέφωνο. Εντάξει. Θα κάνω πάλι. Ξέρετε τι γίνεται, δεν, είμαι, δεν παίζω παιχνίδια και είμαι YouTuber, κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δουλέψω, καταλαβαίνετε. Δεν κάνω χαβαλέ. Γι' αυτό και εγώ είμαι. Εντάξει, έγινε, έγινε. Ξαναπάρτε, έγινε. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είδατε που και ο Άγιος Ποβέρα θέλει. Είπε θα με πάρει σε 10 λεπτά. Δεν πέρασαν ακόμα τα 10 λεπτά. Το έφτιαξα εγώ μόνος μου. Να του. Εκτός αν προλάβουν και το είδανε το πρόβλημά τους. Τώρα θα με πάρει και θα μου πει εντάξει είναι. Ρε πλάστη βρεγμένο που θέλουν μερικοί.